Καλώ ήρθατε! Βασίλη εδώ και έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο με τα δικά σα υπέρτατα setup, κυρίε και κύριοι. Πριν όμω προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο γιατί έτσι ξυπνάει λίγο ο αλγόριθμο και γενικότερα αρέσει στο YouTube. Άμα θέλετε, αφήνετε και κάποιο σχόλιο. Πάμε να δούμε όμω το πρώτο setup για σήμερα που μα το έστειλε ο Απόστολο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η φωτογραφία δεν είναι και στην υψηλότερη ανάλυση, παρόλα αυτά, θα βγάλουμε άκρη. Νομίζω είναι ένα από τα πιο φορτωμένα setup που έχουμε δει γιατί τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Πέρα από το setup με τι τρει οθόνε που γίνεται εδώ ένα χαμούλη πάνω στο γραφείο. Έχουμε εδώ ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πόσα ράφια με διάφορα πράγματα από εδώ και από εκεί. Έχουμε RGB πανηγύρι σε υπέρτατο επίπεδο. Τόσο πάνω εδώ λεδοτενία. Εδώ από κάτω, κάτω από το άλλο ράφι, πίσω από τον υπολογιστή. Από πώ δεν έχει βάλει και στο γραφείο, να πω την αλήθεια. Μάλλον δεν έφτασε η υπόλοιπη λεδοτενία γιατί εσύ θα συνέχιζε και δεν θα σταμάταγε πουθενά, ρε. Πάμε εδώ στο Key RGB. Είναι περίπλοκο setup, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμω δεν έχει ιδιαίτερα καλώδια. Βγαίνουν εδώ κάποια από τον υπολογιστή που Νομίζω είναι αναγκαίο κακό, μια και βρίσκεται πάνω σε ράφι. Οπότε, ok. Αλλά έχουμε κάποια εδώ από κάτω που σίγουρα θα μπορούσαν να μαζευτούν και λίγο καλύτερα. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε και μια έτσι γεμάτη γωνιά. Και γενικότερα, μου αρέσει που είναι μια πιο μακρινή φωτογραφία. Και βλέπουμε γενικότερα το δωμάτιο. Πάμε όμω στην επόμενη να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στο setup Η πολυεργασία εδώ πάνω μου αρέσει που δεν σκονίζεται. Βλέπουμε και κάποια πραγματάκια που μπορεί να έχει μέσα στο σύστημα. Αλλά εγώ θα επικεντρωθώ εδώ πέρα για να δούμε λίγο τα περιφερειακά. Θα ξεκινήσουμε με τι οθόνε που είναι τρει Samsung εδώ πέρα 24, οι οποίε είναι στα 71 Hz μου λέει, έχει κάνει κάποιο overclock στα Hz που βγάζει η οθόνη. Για πληκτρολόγιο έχουμε κάποιο από τη Logitech, για ποντίκι έχουμε επίση εδώ από πίσω κάποιο από τη Logitech και για mousepad έχουμε ένα Node. Τώρα για ακουστικά έχουμε κάποια στέρεο εδώ πέρα έτσι πιο οικονομικά από την Corsair. Οπ, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε την ενέμπα.com κυρίε και κύριοι σε αυτό το βίντεο, μια και εκεί θα βρούμε παιχνίδια στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Τσεκάρτε τα link που έχω κάτω στην περιγραφή που θα σα οδηγήσουν σε αυτό το υπέροχο site και εκεί μέσα θα βρείτε για υπολογιστή, δωροκάρτε, για Xbox, για PlayStation. Γενικότερα έχει τα πάντα γύρω από το gaming. Οπότε τσεκάρτε τα link κάτω στην περιγραφή. Βλέπω ότι έχει και χειριστήριο PlayStation 4. Οπότε ή παίζει με αυτό στο PC του ή κάπου έχει μια κονσόλα που εμένα μου διαφεύγει. Αυτό που δεν μου διαφεύγει όμω είναι μια λεντοτενία που υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι του δωματίου. Οπότε δεν έφταναν όλα τα άλλα που έχει. Έχει βάλει μέχρι και στη γωνία του δωματίου. Και το τελευταίο που θέλω να δω είναι ο υπολογιστή που φαίνεται να έχει και αυτό κάποια RGB. Για να δούμε λίγο εδώ τι συμβαίνει. Αρχικά να ξεκινήσουμε το cable management που είναι τιμιότατο θα έλεγα. Αυτό αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι κάποιο pre-build εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο βέβαια έχει κουτί από επεξεργαστή. Μήπω έχει κάνει κάποια αναβάθμιση. Δεν ξέρω, μου γράψει κάτω στα σχόλια. Το μόνο που δεν μου αρέσει σίγουρα είναι ότι βλέπω δύο διαφορετικέ RAM εδώ πέρα που δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργάζονται 100% καλά. Το άλλο που βλέπω είναι αναμένα τα RGB αλλά δεν είναι αναμένο ο υπολογιστή γιατί δεν γυρίζει η ψύχτα εδώ πέρα το επεξεργαστή. Δεν ξέρω ακριβώ τι έχει κάνει. Οπότε για να δούμε τα υπόλοιπα που έχει εδώ μέσα. Για κουτί είναι ένα κάποιο από την Cooler Master, για μητρική, μια πάρα πολύ οικονομική εδώ πέρα Α320 από την Gigabyte. Συνεχίζουμε για επεξεργαστή έναν Ryzen 5400, αρκετά παλιότερο. Και για ψήξη, έχουμε την Stock. Μετά για RAM έχουμε δύο οχτάρε, έχουμε μια εδώ πέρα G-Skill και έχουμε και μια HyperX οι οποίε είναι σε διαφορετικέ συχνότητε. Οπότε λογικά δουλεύει με την συχνότητα τη χαμηλότερη από τη 2 ή ακόμα και πιο κάτω. Τώρα για κάρτα γραφικών έχουμε μια 1660 Ti OUC από την Gigabyte και έχουμε και δύο SSD από την Gigabyte. Έχουμε ένα 480 και έναν 240 για να έχει έτσι τον έξτρα χώρο αποθήκευση. Ένα NVMe θα βοηθούσε την κατάσταση, όπω επίση να έχει και δύο ίδιε RAM. Τέλο, έχουμε και ένα τροφοδοτικό από την Corsair 650W 80 Plus Gold. Σίγουρα κάτι περίπλοκο και αρκετά φανταχτερό, οπότε βλέπετε τι επιμέρου βαθμολογίε και μένει σαν μέσο όρο να πάρει ένα ωραιότατο 8 στα 10. Πάμε στον Οκτάβιο που είναι το τελείω αντίθετο setup σε σχέση με το προηγούμενο. Κάτι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο minimal, πολύ πιο καθο πρέπει, θα μπορούσα να πω μάλιστα. Που έχουμε ένα ωραίο ξύλινο γραφείο Εμένα δεν μου αρέσουν τόσο αυτέ οι συνοτροπίε στα γραφεία. Μου έχει γράψει μάλιστα ότι θέλει να το αλλάξει και σύντομα όσο μπορεί. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει το συγκεκριμένο setup γιατί βγάζει το κάτι σοβαρό. Με το χρώμα που έχει στον τοίχο, με το φόντο που έχει πλέξει την οθόνη του, που δεν έχει καθόλου RGB, είναι έτσι πιο ήσυχο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν εικόνα που βλέπω εδώ πέρα. Οπότε μπράβο στον Οκτάβιο. Τώρα, αν δούμε όμω λίγο έτσι πιο κοντά, θα δούμε ότι έχει μπόλικα πραγματάκια εδώ πέρα, χωρί να φαίνονται όμω ιδιαίτερα καλώδια. Είμαι ευχαριστημένο από αυτό. Έχουμε και το πισέλα και την κονσόλα. Οπότε, ενώ φαίνεται ένα γραφείο δουλειά, βλέπουμε ότι έχει και τα gaming στοιχεία του εδώ πέρα. Ε, και φαντάζομαι όλο και κάτι θα παίζει και με τον υπολογιστή του. Από θέμα τώρα περιφερειακών, τι έχουμε εδώ πέρα. Για οθόνη έχουμε μία BenQ, σίγουρα κάποιο έτσι πιο επαγγελματικό μοντέλο. Για πληκτρολόγιο, ένα Razer Kinosa. Για ποντίκι, ένα Razer Viper. Και για mousepad, έχουμε κάποιο από την Trust. Τέλο, για ηχεία έχουμε κάποια από τη Logitech, όπω και ένα Bluetooth ηχείο JBL. Και για ακουστικά έχουμε κάποια Razer Kraken εδώ πέρα και κάποια άλλα μπίχλιμπίδια που πάνω στο γραφείο του. Εγώ το πρώτο που θα πρότεινα σίγουρα για αλλαγή είναι η καρέκλα και όχι το γραφείο, πίστεψε με θα το ευχαριστηθεί πολύ μα πολύ περισσότερο. Στην επόμενη εικόνα τώρα βλέπουμε με σβηστά τα φώτα, δεν υπάρχει τίποτα από RGB ούτε μέσα από το σύστημα, ούτε πάνω στο γραφείο, ένα φωτάκι εδώ πέρα και να πω την αλήθεια δεν με χαλάει καθόλου. Και πάμε στην τελευταία εικόνα που βλέπουμε το PC. Μαύρο όλο, πολύ όμορφο. Εδώ πέρα με τα καλωδιάκια εντάξει έχει γίνει μια ικανοποιητική δουλειά θα μπορούσα να πω. Οπότε για να δούμε και τι χρησιμοποιεί. Είναι ένα έτσι λίγο πιο παλιό και ίσω πιο... όχι budget ακριβώ, είναι μεσαία κατηγορία PC. Έχουμε τώρα για κουτί ένα από την Innovator. Για μετρική έχουμε μία B550 από την Gigabyte και για επεξεργαστή έχουμε τον AMD Ryzen 5 3600X. Τιμιότατη ψυχτρούλα από την Cooler Master. 16 GB RAM βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουμε μία RTX 2060 παρακαλώ και έχουμε έναν SSD 120 και έναν HDD 500. Τέλο, το τροφοδοτικό είναι ένα 650 από την Corsair. Μπορώ να πω τώρα, σαν επιμέρου βαθμολογίε στο συγκεκριμένο setup, στο παίρνει 0 γιατί δεν έχει καθόλου. Οπότε, σαν μέσο όρο, βγαίνει ένα 5 στα 10, αλλά επειδή μου αρέσει αυτό το σοβαρό look που έχει το συγκεκριμένο setup, θα κοτσάρω 1,5 ακόμα. Οπότε θα το κάνουμε ένα πολύ ωραιότατο 6,5 στα 10. Άλλαξε καρέκλα και νομίζω είσαι ok. Φτάσαμε και στο χρόνο, που συνεχίζουμε με ένα setup που θα έχει μία θόνη, τον υπολογιστή πάνω στο γραφείο που μου αρέσει να το βλέπω αυτό. Μπόλικο RGB θα έλεγα και μου αρέσει η υλοποίηση του RGB σε αυτό το setup, γιατί έχει χρησιμοποιήσει το γραφείο του Παύλα, Ραφιέρα, Βιβλιοθήκη, ό,τι και αν είναι αυτό, και έχει κάνει τώρα στα σύνδρα που έχει περιμετρικά για το σκελετό, έχει πάρει και έχει κολλήσει λιντοτενία, οπότε έχει φτιάξει έναν πολύ ωραίο κρυφό φωτισμό. Μπράβο σου για την ιδέα χρόνη. Έχουμε μία οθόνη, οπότε έχουμε κάτι έτσι πιο απλό. Έχουμε την παλαντέζα εδώ που εγώ σίγουρα θα την έπαιρνα, θα την έβαζα από κάτω για να γλίτωνε και από το καλώδια. Και ίσω αυτό που θα βοηθούσε, βέβαια, βλέπω να εμποδίζει αυτό το ξύλο εδώ, αν το αφαιρούσε, σίγουρα θα κέρδιζε κάποιο χώρο. Να έβαζε την οθόνη πάνω σε ένα βραχίωνα, έτσι ώστε να σου έμενε χώρο για να βάλει πιο μέσα τα περιφερειακά σου για να κουμπά και πιο άνετα τα χέρια σου πάνω στο γραφείο. Οπότε το right, αυτό 20 μια βάση, αφαιρεί το ξύλο που υπάρχει στο πίσω μέρο εδώ, βάζει τη βάση και νομίζω θα αλλάξει πολύ εμπειρία χρήση που έχει. Ο υπολογιστή μένει όπω είναι εκεί πέρα για να μην σκονίζεται, οπότε όλα μια χαρά. Και για να δούμε τώρα και τα περιφερειακά που έχει εδώ πέρα. Η αθόνη έχει μια 24 πάλι από την AOC. Για πληθρολόγια έχουμε ένα Razer. Για ποντίκι πάλι έχουμε ένα Razer. Για μα παντάξει, φεύγουμε. Έχουμε ένα World Map Gaming. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά γενικότερα πολύ Razer στα συγκεκριμένα setup. Έχουμε κάποια ηχεία εδώ πέρα που είναι ένα ενισχυτή που τον έχει έτσι κιθάρ τον έχει βάλει για ηχεία η μπίζα και έχουμε και κάποια ακουστικά μαντεύστα από ποια εταιρεία από την Razer. Αν προχωρήσουμε τώρα, θα δούμε και τον υπολογιστή μέσα. Ωραιότατο και αυτό εδώ. Για να δούμε από Cable Management τα πηγαίνει καλά. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, αλλά είναι σε ένα καλό επίπεδο. Από θέμα χαρακτηριστικών τώρα, θα με ρωτήσετε, θα σα απαντήσω αμέσω κυρίε και κύριοι, για κουτί έχουμε ένα Cooler Master Master Box MB320L. Πολύ μου αρέσουν τα συγκεκριμένα κουτάκια. Για μετρική τώρα μια B550 πάλι από την Gigabyte και για επεξεργαστή έχουμε τον 5600X, οπότε πήγαμε στην επόμενη γενιά. Έχουμε τώρα μια 240R από την Cooler Master, 16 GB RAM από την G-Skill 4.4 στα 3200 ευτυχώ και έχουμε τώρα και μια κάρτα γραφικών μια 1060 με τα 3 GB από την πάλι. Για SSD που αυτό το κουτί τον παίρνει από πίσω, αν θυμάμαι καλά, έχουμε ένα 240 από την Patriot και έχουμε και έναν HDD στο 1 TB. Το μόνο που μένει είναι το τροφοδοτικό που είναι στα 550 W από την Corsair. Τώρα σε θέμα βαθμολογία, το συγκεκριμένο setup παίρνει τι επιμέρου που τι βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή και σαν average παίρνει ένα ωραιότατο 6 στα 10. Αν μου μάζευε την παλαντέζα μου την έβαζε από πίσω, μου βάζε και το βραχείο να γεννά η οθόνη και να έχει περισσότερο χώρο, σίγουρα θα μπορούσε να πάρει και ένα μεγαλύτερο βαθμό, αλλά όχι ότι αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά σου και να απολαμβάνει περισσότερο το παιχνίδι σου ή ό,τι κάνει σε αυτό εδώ το γραφείο. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε και τα δικά σα setup οδηγίε που έχω κάτω στην περιγραφή. Κάντε ένα like, κάντε ένα σχόλιο με τι δικέ σα βαθμολογίε ή τι αλλαγέ θα προτείνονται και εσεί. Ωραίο θα ήταν αυτό και εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα.